Λοιπόν, Ηλία, είσαι στο εφετείο. Βεβαίως, στις 10 έχει προγραμματιστεί. Βεβαίως είμαστε έξω από το εφετείο. Στις 10 έχει προγραμματιστεί να αρχίσει η ακροματική διαδικασία με την απολογία του Νίκου Μιχαλολιάκου, πρώην βουλευτή και Γενικού Γραμματέα της Χρυσής Αυγής. Την ίδια στιγμή έχει σε εξέλιξη έξω από το εφετείο αντιφασιστικό συλλαλητήριο, το οποίο είναι, σε επαναλαμβάνω, σε εξέλιξη. Έχουν απευθύνει κάλεσμα για το συγκεκριμένο συλλαλητήριο συνδικάτα, οργανώσεις, φοιτητικοί σύλλογοι. Αναφέρω ενδεικτικά το ΚΕΡΦΑ, βεβαίως, την ΑΔΕΔΗ, το ΠΑΜΕ, την ΠΟΣΠΕΡ, την ΠΕΝΕΝ, φοιτητικοί σύλλογοι, σύλλογοι εκπαιδευτικών, και είναι σε εξέλιξη αυτή τη στιγμή το αντιφασιστικό συλλαλητήριο έξω από το εφετείο, εδώ επί της Λεωφόρου Αλεξάνδρας. Βεβαίως. Έχεις συμμετοχή, έχεις από το... Βεβαίως, έχει σημαντική συμμετοχή, να σημειώσουμε. Υπάρχουν βέβαια και ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις αυτή τη στιγμή. Περιμετρικά του κτηρίου, όπως καταλαβαίνετε, ενώ από τη συμμετοχή του κόσμου, επειδή είναι πολύς ο κόσμος έξω από το εφετείο, ουσιαστικά η κίνηση στη Λεωφόρο Αλεξάνδρας γίνεται από δύο λωρίδες κυκλοφορίας. Επαναλαμβάνω, καθώς είναι πολύς ο κόσμος που βρίσκεται έξω από το εφετείο, καθώς σε λίγη ώρα έχει προγραμματιστεί να γίνει, είναι αντιφασιστικό συλλαλητήριο, έχει προγραμματιστεί να αρχίσει η απολογία του Νίκου Μιχαλολιάκου. Έχει προσέλθει με αυτή την απολογία θα όλο. Έχει προσέλθει ο Νίκος Μιχαλολιάκος. Εξ όσων γνωρίζω, όχι. Α. Βέβαια, τώρα βλέπουμε μια κινητικότητα ιδιαίτερη αυτή τη στιγμή. Αν μπορούμε να πλησιάσουμε, ναι, αν μπορούμε και εμείς να πλησιάσουμε. Ζητώ συγγνώμη, αλλά πηγαίνουμε λίγο τρέχοντας με κίνηση. Ναι, το καταλαβαίνουμε και. Ναι. Γι' αυτό και αυτά τα πλάνα από την. Προσπαθούμε. Κάμερα, ναι. Προσπαθείς να πλησιάσεις και εσύ και ο συνάδελφος. Λοιπόν. Και βλέπουμε. Ποιος προσέρχεται. Όχι, δεν είναι, όχι. Δεν είναι. Όχι, δεν γνωρίζω. Είναι κάποια άλλη υπόθεση, αλλά για να είναι συνοδεία της ειδικής κατασταλτικής αντιτρομοκρατικής μονάδας της ΕΚΑΜ, δεν μπόρεσα να καταλάβω ποιος είναι. Ναι, είδαμε. Πάντως δεν ήταν ο. Ήταν κάποιος άλλος κατηγορούμενος, ο οποίος πήγε με συνοδεία της ΕΚΑΜ, επαναλαμβάνω, και ασθενοφόρου στο εφετείο. Λοιπόν, σε λίγο έχουμε ότι είναι σε εξέλιξη, λοιπόν, αν μπορούμε μια τελευταία εικόνα. Για να δούμε λίγο εικόνα, ναι. Βεβαίως, μια τελευταία εικόνα. Σε εξέλιξη το αντιφασιστικό συλλαλητήριο έξω από το εφετείο. Στις 10 έχει προγραμματιστεί η απολογία του Νίκου Μιχαλολιάκου, πρώην βουλευτή και Γενικό Γραμματέα της Χρυσής Αυγής. Ένα συλλαλητήριο με μεγάλη συμμετοχή και παλμό που κυριαρχούν, όπως καταλαβαίνετε, τα αντιφασιστικά συνθήματα. Ηλία Κούκος, ευχαριστούμε πολύ. Θα δούμε αν χρειαστεί, θα ξαναπάμε πάλι.